Είναι πολύ απλά. Οι θεσμοί πρέπει να καταλάβουν ότι αν προσφέρουμε, αν αυξήσουμε την παραγωγή μας, θα πληρώσουμε και εμείς τους φόρους μας και τις ασφαλιστικές μας εισφορές και θα μπορέσουμε έτσι να βγάλουμε όλα τα προβλήματα. Μισό λεπτό, θέλω να δώσω το λόγο σε ένα νέο παλικάρι. Πόσο χρονών είσαι? 27 χρονών είμαι. Από πού είσαι? Από τα Χανιά έρχομαι. Και ήρθες εδώ για να διαδηλώσεις? Ξεκινήσαμε όπως μόλις οι άλλες για να έρθουμε να διαδηλώσουμε ειρηνικά. Για αυτό που έχει γίνει σήμερα και για το αμαύρισμα αυτό τη σημερινή ημέρα και για όλα τα επεισόδια που έχουν γίνει, να είστε σίγουροι ότι εμείς δεν ήρθαμε για να δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα που έχει γίνει σήμερα. Εμείς ήρθαμε με όλη την καλή θέληση και όλα αυτά που βλέπετε γύρω σας και που γίνονται είναι συνέπειες αλλωνών φορέων. Είτε για να χαρακτηριστούμε ακροδεξιοί, είτε για να χαρακτηριστούμε δεν ξέρω και εγώ τι. Ήρθαμε χωρίς χρώματα, ήρθαμε χωρίς κόμματα. Και ήρθαμε εδώ πέρα ειρηνικά και φιλήσυχα να διαδηλώσουμε σαν αγρότες. Εφύγαμε από τις αγροτικές μας οικογένειες, από τα χωριά μας, από τα σπίτια μας, από τα κτήματά μας, για να έρθουμε εδώ σαν τζανθρώπους και βρήκαμε αυτή την αντιμετώπιση. Βρήκαμε τα ΜΑΤ μπροστά στους δρόμους να ξεκινάνε χωρίς λόγο και αιτία μέσα από τα ΜΑΤ να βρίζουνε από σπίτια, οικογένειες, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, να προκαλούνε ασυστόλως τον κάθε ένα. Και να μπαίνουν μαζί με εμάς, με πολιτικά ρούχα, ο κάθε φύχη, ο οποίος δεν ξέρω κι εγώ πλέον από πού είναι απεσταλμένος, για να χαλάσει όλο αυτό το ήρεμο κλίμα που θέλαμε όταν ξεκινήσαμε από τα σπίτια μας. Μπράβο στον άνθρωπο. Αυτό που λέει, τον απεσταλμένο. Αυτή τη στιγμή είμαι 27 χρονών και ξέρω ότι αν η κυβέρνηση δεν πάρει πίσω όλα αυτά τα μέτρα που έχει ξεκινήσει, να ξεκινήσει από μηδέν βάση, να συζητηθεί το ασφαλιστικό και το φορολογικό, είμαστε χαμένοι από χέρι. Πρέπει να γίνουμε, όπως έχω ξαναπεί, μετανάστες, είτε δούλοι στην ίδια μας τη χώρα. Μπράβο. Μάλιστα. Δεν είναι. Λοιπόν, άρα, 7 χρονών, είσαι ο νέος αγρότης, είσαι αυτό το οποίο η Ελλάδα θέλει αυτή τη στιγμή. Σκέφτεσαι ακόμη και να φύγεις εκτός Ελλάδος? Δεν το σκέφτομαι, όχι, δεν το σκέφτομαι. Γιατί είμαι Έλληνας και γι' αυτό είμαι και εδώ και θα είμαι εδώ όπως είμαστε και όλοι μας, ό,τι και να γίνει. Και δεν καταθέτω με τα όπλα και δεν φεύγω και κανείς μας δεν φεύγει και δεν πάμε πουθενά. Εδώ θα είμαστε, αυτοί θα φύγουν, ό,τι όνομα και να έχουν, όπως και να ονομάζει η κυβέρνησή των. Η δεξιά, η αριστερή, δεν ξέρω και εγώ τι. Κισαμιτάκης Γιώργος. Κισαμιτάκης Γιώργος. Μάλιστα. 27 χρονών ο Τατιάνα. Όλα νέα παιδιά σήμερα εδώ, όλα νέα παιδιά. Όλα τα παιδιά από όλη την Ελλάδα εδώ στο Σύνταγμα. Αυτό που γίνεται δεν έχει ξαναγίνει πάλι ποτέ. Γι' αυτό έχουμε τη λύση στα χέρια. Σας την προσφέρουμε, κύριε Υπουργέ Οικονομικών, κύριε Κοινωνική Ασφάλιση και Υπουργέ Αγροτική Ανάπτυξη. Γιατί δεν την παίρνετε τη λύση? Την έχουμε εδώ. Καλέστε μας σε λίγο να έρθουμε, να σας τη δώσουμε. Μα αυτό δεν λένε. Αυτό δεν λένε. Και το πρωί ο κύριος Αποστόλου. Πρέπει. Και το πρωί ο κύριος Αποστόλου αυτό είπε, ότι ο δρόμος του διαλόγου είναι ανοιχτός. Είσαι 42 χρονών, κύριε Πρωθυπουργέ, και χαραμίζεσαι. Σε χαραμίζουνε. Είσαι καλό παιδί. Μη σε βάρα, μη φτιάζουνε σε ψέματα. Οι γραμματάκηδες και αυτοί των τραπεζών. Αυτοί οι τραπεζίτες, μη σε βάρα, μη φτιάζουν, κύριε Τσίπρα. Έλα εδώ και μας ανεβάσουμε εμείς. Έλα μαζί μας. Μαζί μας να μας ακούσεις. Ένα από κάτι όμως. Μα σας κάλεσε να πάτε να μιλήσετε. Σας κάλεσε. Το καλό παιδί που λέτε, σας κάλεσε να πάτε να μιλήσετε και δεν πήγατε. Τώρα για να είμαστε ειλικρινεί. Τι από μηδενική βάση? Από μηδενική βάση. Ναι, από μηδενική βάση. Για τη Δευτέρα και την Τρίτη δεν φεύγουμε καθόλου. Ναι, αλλά σας είπε να πάτε να τα πείτε από εκεί, από το Μαξίμου και δεν πήγατε. Δεν πήγατε. Σας είπε, ελάτε, οι πόρτες μου ανοιχτές, αλλά δεν πήγατε. Δεν μας καλούνε, τους θεσμούς δεν τους καλούνε. Λένε ψέματα. Μα σας κάλεσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Εμείς θέλουμε από μηδενική βάση. Δεν γίνεται να συζητάμε. Να πιάνω τι ήταν από σχέδια. Και εμείς συζητάμε με τους θεσμούς. Με την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών. Δεν έχουν συζητήσει τον τελευταίο χρόνο. Έχουμε θέσεις, έχουμε προτάσεις, είμαστε Ευρωπαίοι. Είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Εάν υπάρχει θέληση και από την πλευρά τη δική σας και από την πλευρά της κυβέρνησης, μπορεί να βρεθεί η μέση τομή. Θέλω να σας ρωτήσω, Βαγγέλης ο Γιακουμής. Θέλω να σας ρωτήσω, αν υπάρχει θέληση από εσάς και από την κυβέρνηση, υπάρχει η δυνατότητα να βρεθεί χρυσή τομή? Εσείς λέτε από μηδενική βάση. Η κυβέρνηση λέει υπάρχει ένα πλαίσιο διαλόγου. Δεν μπορείτε κάπου ενδιάμεσα να τα βρείτε?
Εμείς δεν λέμε ποτέ όχι να μην τα βρούμε. Απλά πρέπει να ακούσουν τις θέσεις μας που λέμε εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, αλλά βάζετε το ήδη τους όρους σας για τη μηδενική πώς βάση. Πώς πρέπει να είμαστε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Ποιοι κλέβουν τις επιβοτήσεις. Ποιοι κλέβουν τις επιβοτήσεις. Εδώ τα νέα παιδιά δεν παίρνει κανείς επιβοτήσεις. Οι Αθηναίοι, εσείς που κάνετε εκεί στην καρεκλά, μπορεί να παίρνετε επιβοτήσεις. Παίρνετε επιβοτήσεις και τις κλέβετε από εμάς. Για ποιο λόγο κλέβετε τις επιβοτήσεις μας. Κάποιο παιδί εδώ. Δεν έχουμε παίρνει επιβοτήσεις λοιπόν, εμείς. Και να ρωτάτε, Λαμπρό, βλέπω και ένα παιδί εκεί ψηλό με την γλίτσα. Πρέπει να είναι, ένα από τα παιδιά που βαράγανε τα μάτια εκεί μπροστά. Έχει βγάλει το κράνος τώρα, για πήγαινε ρώτα τον. Τι έγινε εκεί με τα μάτια, μπροστά, φοράει στολή παραλλαγής. Στολή παραλλαγής, ψηλός. Εκεί, για ρώτα τον, Δεν θέλει. Κάτω, κάτω.